πυρική προστασία των κοινοτικών και προστατευτικών δασών του Δήμου Πολυγύρου και θα χρηματοδοτηθεί με 1,7 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθήκων πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και στοχεύει στην αποκατάσταση των εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές. Και άμεσα θα μπούμε στη διαδικασία της δημοπράτησης, ώστε πραγματικά τα βουνά μας να μην διατρέχουν οποιοδήποτε κίνδυνο ή εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον να λειτουργήσουμε χρηματοδοτικά σε πολύ μεγάλο βαθμό πρόληψης για να μην έχουμε προβλήματα στο μέλλον. Τι ακριβώς πρόκειται να γίνει όσον αφορά αυτό το πρόγραμμα? Θα γίνουν αντιπυρικές ζώνες σε συνεργασία με το δασαρχείο, θα γίνει αρέωση των φυτών και των δέντρων και κυρίως θα υπάρχει μια ηλεκτρονική ενημέρωση και προειδοποίηση για ενδεχόμενη πυρκαγιά σε συγκεκριμένα σημεία στα οποία θα υπάρξουν αναφλέξεις για να επιταχύνουμε τον χρόνο πρόσβασης των αυτοκινήτων της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των εθελοντών. Στο προστατευτικό δάσος Πολυγύρου προβλέπεται η συντήρηση και ο καθαρισμός ψηλής αντιπυρικής ζώνης έκτασης 26 στρεμάτων περίπου. Στο δημοτικό δάσος Βάβδου προβλέπεται η βελτίωση του δασικού δρόμου, όριο οικισμού Αλωνούδη και ακόμη για το δημοτικό δάσος Δουμπιών προβλέπεται η βελτίωση δύο αντιπυρικών δασοδρόμων στα σημεία Ξένη Ράχη Τσούκα και Παναγία Χαλκιά Λάκος. Τέλος, στο προστατευτικό δάσος Γαλάτιστας θα γίνει συντήρηση καθαρισμός ψηλής αντιπυρικής ζώνης έκτασης 51 στρεμάτων. Ο Δήμαρχος Πολυγύρου αναφέρθηκε στην προσπάθεια του Δήμου να αξιοποιεί τα διαθέσιμα προγράμματα προκειμένου να πραγματοποιεί έργα πνοής για την περιοχή. Θα λειτουργούμε ηλεκτρονικά μέσα από τα γραφεία του Δήμου ή με ειδικό τμήμα εθελοντών το οποίο θα αναπτύξουμε, ώστε πραγματικά να διαφυλάξουμε τα δάση μας, γιατί δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι ο Δήμος Πολυγύρου έχει ιδιόκτητα δάση σε πάρα πολλά δημοτικά διαμέρισματα. Οφείλουμε λοιπόν να ενεργήσουμε προληπτικά στα πλαίσια μιας περιβαλλοντολογικής πρωτοβουλίας την οποία αναπτύξουμε και κυρίως εκμεταλλευόμενοι τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που ακόμη μας δίνει το τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Όπως επισήμανε ο κύριος Ζωγράφος, οι δράσεις έχουν ως στόχο την πρόληψη και την ελαχιστοποίηση των συνεπειών που προκαλούν οι δασικές πυρκαγιές.